Καλοκαίρι, αγκαλιά μου. Σήμερα, στον καναπέ του Ροζ Μπουμπουά, καθόμαστε με ένα κορίτσι με απίστευτο ταλέντο. Με συγκλονιστική φωνή, με τραγούδια που θα μείνουν, ένα κορίτσι από αυτά που αξίζει να γνωρίσεις από κοντά. Τη Μελίνα Σλανίδου. Πυροτέχνημα στο νερό, τα θεώ. Πυροτέχνημα στο νερό, τα θεώ. Κοίτα, είσαι Πόντια, είσαι από τη Βόρεια Ελλάδα, εγώ δεν έχω κάτι άλλο να πω. Είσαι φίλη μου, από καιρό, χωρίς να το ξέρεις. Και είσαι και φανατική Πόντια, σας έλεγα με τη Δέσποινα τότε στο παιχνίδι. Είσαι στα... ναι, πολύ power. Ναι. Οι γονείς σου με τι ασχολούνται, ασχολιόντουσαν. Η μητέρα μου, επειδή έκανε πολύ μικρή οικογένεια, δούλευε και από πάρα πολύ μικρή, έχει δουλέψει παντού. Στα Γιάννητσά, ας πούμε, υπήρχε ένα κίτρινο εργοστάσιο, δεν ξέρω αν το ξέρεις, που κάνει τα τζιν και τα λοιπά. Δούλευε εκεί πέρα πολλά χρόνια. Ναι. Περισσότεροι άνθρωποι εκεί πέρα έχουν χάσει την ακοή τους, γιατί ήταν τα μηχανήματα και από τη δύναμη. Η μητέρα μου είναι λίγο, έχει κουφαθεί λιγάκι. Ακούει επιλεκτικά πλέον. Ναι, ναι. Αυτό θα το έκανε έτσι κι αλλιώς, θέλω να σου πω. Το κάνουν οι μανάδες μετά από κάποια ηλικία. Καλά κάνουν. Ναι. Ναι, ναι. Καλά κάνουν. Και ο μπαμπάς σου. Και ο πατέρας μου για πάρα πολύ καιρό δούλευε σε φορτηγά, είχε δικό του φορτηγό, τα Λίκα. Και πήγαινε εσωτερικά δρομολόγια, πάρα πολλά χρόνια. Και τώρα που πεθάναν οι παππούδες, επειδή είχαμε αρκετά στρέμματα, χωράφια και τα λοιπά, όπου ο αδερφός μου, ας πούμε, καψούρης με τη γη, όπως εγώ καψούρα με τη μουσική, ο αδερφός μου καψούρης με τη γη. Όταν σου μιλούσε, ναι, ο αδερφός μου, ας πούμε, όμως σου μιλήσει για τη γη, νομίζω ότι μιλάει για καμιά κοπέλα, ας πούμε. Ναι. Τέτοιο έρωτα έχει. Αγαπάει τη γη, αγαπάει να καλλιεργεί, αγαπάει να βλέπει το φυτό που το βάζει στο χώμα και γεμίζει και... Δηλαδή, μπορώ να πάω 5 ώρα τα ξημερώματα και να μου λέει τα ακτινίδια. αυτό, αλήθεια, του λέω, λέξει σοβαρά. Τι λες, ρε αδερφέ. Είναι έτσι, είναι απλοί άνθρωποι δικοί μου, είναι πολύ καλοί άνθρωποι και πονεμένοι, αλλά δυνατοί, ας πούμε, πόντι. Και πώς τους είπες ότι, αφού μου λες δεν το είπες, τι έκανες δηλαδή και έγινες τραγουδίστρια. Κοίτα. Πιστεύεις ότι το καταλαβαίνανε, να το ανακοίνωνες. Αυτή την καψούρα που λες. Μα ούτε καν, δεν θα το έλεγα ποτέ, γιατί δεν θα το καταλαβαίναν. Δηλαδή, δεν θα το καταλάβαιναν με την έννοια του ότι είναι άνθρωποι που δεν έχουν ασχοληθεί με τη μουσική, δεν ξέρουν το χώρο, δεν ξέρουν τίποτα. Οι γονείς μου το μάθανε σιγά σιγά, γιατί είχα κάνει 2-3 απόπειρες όταν ήμουν μικρή, το έσκαγα από το σπίτι και πήγαινε και τραγουδούσα. Πού? Τώρα τα λέω όλα. Στα Γιάννητσά, εκεί που έμενα. Σε τι μαγαζιά? Σε πιάνο μπαρ. Ναι. Κυριλέ πήγαινες. Ναι. Πας λοιπόν στο πιάνο μπαρ, τραγουδάς, γυρίζεις σπίτι, τύπου δεν τρέχει τίποτα. Ναι. Και αυτό πώς κατέληξε να γίνει η Μελίνα Σλανίδου? Αυτό ήταν μία φορά στο Λύκειο. Και μάλιστα δεν θα ξεχάσω ότι στο πρώτο τραπέζι, για καλή ή κακή τύχη, για καλή μου θα έλεγα, ήταν ο καθηγητής μου που την επόμενη μέρα τον είχα πρώτη και δεύτερη ώρα στο σχολείο μου, μάθημα. Αχ, καλή του ώρα. Και όταν με είδε αυτός, τρελάθηκε. Και τι ωραία φωνή που έλεγε, μου πήρε τόσο και λουλούδια. Ναι. Και την επόμενη μέρα πήγα στο σχολείο κανονικά, σαν να μην τρέχει τίποτα. Και τις 2 ώρες τις πρώτες μ' άφησε να κοιμηθώ. Αλήθεια λες, τι καλός άνθρωπος. Κοιμόμουν στο δρανείο. Και έτσι πέρασε το σχολείο με την αγωνία. Έτσι πέρασε σου το σχολείο. Στο σχολείο ήμουν πάντα στις εκδηλώσεις. Όπως όλα τα παιδιά, δηλαδή που αυτό. Ναι. Πάντα το οργάνωνα εγώ και μετά αργότερα σπούδασα βοηθός μικροβιολόγου. Γιατί έτσι. Ναι, έτσι έφυγα από το σπίτι. Βοηθός μικροβιολόγου είσαι. Ναι. Σπούδαζα λοιπόν τα 2 πρώτα χρόνια, δεν ασχολήθηκα με το τραγούδι. Πάντα τραγουδούσα βέβαια στις ομάδες εκεί, έφτιαχνα. Οι δάσκαλοι βέβαια όπου και να πήγαινα με πέρναν χαμπάρι και με βάζανε πάντα να ασχολούμαι εγώ. Ναι. Με τη χοροδία και τα λοιπά. Είχα κι εγώ αυτό, ήθελα να κάνει εκείνο, κάνετε. Μ' άρεσε πάρα πολύ. Και όταν λοιπόν στη δεύτερη χρονιά νομίζω άρχισα να δουλεύω σαν σερβιτόρα, ας πούμε. Γιατί έπρεπε κάπως να βγάλω και τα χρήματά μου, γιατί οι γονείς μου μπορούσαν να μου δώσουν μέχρι ένα σημείο. Από ένα σημείο και μετά έπρεπε να τους διευκολύνω λιγάκι. Παράλληλα
Τραγουδούσα συνέχεια. Mm. Δεν σταματούσα. Δηλαδή αυτό ήταν λίγο έτσι βάσανο για τους φίλους μου. Δηλαδή δεν με αντέχανε. Και κάποια στιγμή λοιπόν ένας από τους φίλους μου μου είπε: λοιπόν, κοίτα να σου πω. Τραγουδά συνέχεια να πάμε να δούμε. Να πάμε. Είναι ένα μαγαζί εδώ στη Θεσσαλονίκη που ψάχνει τραγουδίστρια. Αμάν, του λέω σοβαρά. Καλέ, ντρέπομαι. Όχι, μου λέει: θα δεις, είναι καλό. Μου λέει: είναι ωραίο, ρεπετάδι. Και έτσι πήγα στο Αυγό του Κόκορα. Η πρώτη μου δουλειά. Mm. Και άρχισε να τραγουδάς και να πληρώνεις από αυτό. Και κάπως έτσι μπαίνει, ξεκινάει και όλη κάπως έτσι ξεκινάει η ιστορία. Όλη. Ναι. Εσύ νιώθεις ότι έχεις κάνει τα όνειρα σου πραγματικότητα. Έχεις φτάσει δηλαδή εκεί που δεν ξέρω που μπορεί να φτάσει ένα κορίτσι, ας πούμε, που μεγάλωσε σε ένα χωριό στη Βόρεια Ελλάδα. Ναι. Είμαι ευγνώμων πολύ και το δηλώνω και συνέχεια αυτό. Είμαι ευγνώμων για κάθε στιγμή που ζω. Ναι. Είμαι ευγνώμων που έχω γνωρίσει όλους αυτούς τους υπέροχους καλλιτέχνες και υπέροχους ανθρώπους που αυτό που έχει μείνει είναι μια πολύ όμορφη, ζεστή σχέση και αγάπη και φιλία. Και για μένα αυτό το δώρο είναι ό,τι πιο όμορφο θα μπορούσε να μου χαρίσει ο Θεός. Mm. Το ότι έχω μια πολύ όμορφη σχέση με την Γλυκερία που είναι πολύ αγαπημένη μου και κάθε φορά που θα βρεθούμε χαιρόμαστε που βλέπουμε μία την άλλη και θα πούμε πέντε κουβέντες έτσι ουσιαστικές. Με την αγαπημένη μου, τη λατρεμένη μου Βιτάλη που δεν το πίστευα ποτέ ότι θα μου πει είμαι η μάνα σου, εγώ είμαι η μάνα σου. Εσύ που είσαι παιδί μου πες μου λίγο, τι με συμβουλεύεις γι' αυτό. Δεν το περίμενα ποτέ στη ζωή μου αυτό. Και νιώθω κάθε φορά που μιλάω μαζί με την Ελένη ιδέως. Δηλαδή, η ίδια δεν το καταλαβαίνει, γιατί είναι πολύ απλή. Όμως, αυτό είναι που αγαπάω σε αυτούς τους ανθρώπους. Και αυτό είναι που θαυμάζω σε αυτούς τους ανθρώπους. Και αυτό είναι που κρατάω και το... Δηλαδή, αυτό είναι ένα... Ναι, έχω καταφέρει η απλότητα και η δωρικότητα του Μητροπάνου. Ο Αντώνης Βαρδής που κάθε φορά, ας πούμε, μου έλεγε κουβέντες που... Μου έχουν μείνει μέσα στην καρδιά μου. Με τον Στέφανο τον Κορκολή που βρεθήκαμε δισκογραφικά. Ο Λαβρέτης ο Μαχαιρίτσας. Ξεχνάω ανθρώπους. Αυτούς δεν τους θαύμαζες παλιά. Τους θαύμαζα, ναι. Αυτό που τους βλέπεις ναι. Μακριά και μετά. Τους θαύμαζα. Λες, εγώ είμαι μαζί τους τώρα. Από πού και ως πού, ξέρω εγώ. Το πιο σημαντικό δεν είναι ότι τους θαύμαζα. Mm. Είναι ότι τους θαυμάζω. Ναι. Σου μήνυμα. Μέρες κρυβόμουν από τους φίλους μου γιατί φοβόμουν. Γιατί δεν έκανα ποτέ το βήμα μου για τα επόμενα. Πώς κράτησες τον εαυτό σου σε αυτή την κατηγορία, ξέρεις που στην Ελλάδα την έχουμε, του λίγου πιο ψαγμένου ας πούμε τραγουδιστή και όχι του αμυγός εμπορικού? Από ένστικτο. Από ανάγκη. Ναι. Από ανάγκη. Ναι. Από εσωτερική ανάγκη. Προφανώς δεν είχες την ανάγκη να βγάλεις και πάρα πολλά χρήματα. Δηλαδή το είχες δει διαφορετικά το τραγούδι. Γιατί αν ήθελες να βγάλεις λεφτά θα κάνεις. Θα μπες σε έναν άλλο δρόμο, πιθανόν. Έτσι δεν γίνεται. Σε αγαπώ τόσο πολύ. Πού να με ήξερες και σε αγαπώ καλά. Τόσο πολύ. Τόσο πολύ σε αγαπώ για αυτό που λες. Ναι. Ξέρεις ότι. Για μένα η μουσική. Είναι πάνω από τα λεφτά. Τα λεφτά ναι. Είναι λεφτά. Ναι. Τα χρειαζόμαστε τα χρήματα. Mm. Είναι η ύλη, έτσι. Δεν μπορείς να ζήσεις χωρίς χρήματα, κακά τα ψέματα. Έχω υπάρξει όμως και γνωστή τραγουδίστρια, ας πούμε, πλέον, που με ήξερε ο κόσμος, που δεν είχα χρήματα. Κολλητή μου, με 3 ευρώ, βγάζει τη μέρα, τη βδομάδα. Πες το μου αυτό, πώς το καταφέρνει. Δεν ξέρω. Δεν ξέρω πώς το κάνει. Τώρα, ειλικρινά. Εγώ σου λέω ότι τα καταφέρνει. Εμένα όταν μου το λέει αυτό, της λέω δεν γίνεται ρε κόριτσι μου. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Ναι. Γιατί αυτό πλέον είναι η... Κι όμως. Είναι χαρούμενη. Αυτό έχει σημασία. Θες να είναι. Άμα δεν είναι χαρούμενη όμως γιατί, καταλαβαίνεις. Μα αυτό είναι ότι όταν δεν έχεις χρήματα για να ζήσεις, ναι. Είσαι χαρούμενος. Δεν έχεις για να ζήσεις. Mm. Δηλαδή θες δεν θες μετά πας. Πέφτει η ψυχολογία σου, πέφτει. Όμως πρόσεχε, κάνει μια πάλι με τον εαυτό της και προσπαθεί. Και εγώ αυτό το σέβομαι, το ξέρω το συνέστημα, το έχω ζήσει πολλές φορές. Πώς το έχεις ζήσει? Έχω βρεθεί πολλές φορές χωρίς χρήματα. Ναι. Χωρίς χρήματα, τίποτα.
Καλά, καταπληκτικές στιγμές μιλάμε. Να μην έχεις ούτε για ταξί. Να πας, ας πούμε, έχει έρθει ένας φίλος μου από Γαλλία και μου λέει, ξέρεις τι, έχω έρθει, είμαι στο Παγκράτη και τα λοιπά, να σε δω και αυτά. Ωραία, του λέω. Πάρα πολύ θέλω να έρθω να σε δω. Δεν θα έρθω ποτέ. Ναι. Γιατί δεν έχω μία. Αλλά αυτό δεν το λες τώρα στο φίλο σου. Δεν το λες. Έχεις κάνει πράγματα όμως για να βγάλεις λεφτά. Δηλαδή, ξέρεις, μια επιλογή ρε παιδί μου που την έκανες έτσι, απλώς για τα χρήματα. Ό,τι κάνω, το κάνω με πολύ αγάπη και μπορεί να έχει γίνει και να μην το έχω καταλάβει. Αλλά επειδή όμως είναι ακόμα και κουρασμένη να με το αγαπάω τόσο πολύ αυτό που κάνω και δεν το σκέφτομαι έτσι. Στο Voice γιατί πήγες? Γιατί μου αρέσει το Voice. Αλήθεια? Το λατρεύω. Δεν το ήξερες πριν πας? Όχι. Πού το ήξερες? Ό,τι σου λέω, όταν σου κάνω την πρόταση και σου είπαν έλα. Δεν είπες, γιατί? Γιατί έχει να κάνει με τη μουσική. Α. Η τηλεόραση πώς σου φαινότανε? Άλλο πράγμα. Σ' άρεσε? Μ' άρεσε, ναι. Έχει... Κοίτα, δεν την έζησα πολύ στην αρχή. Την έζησα με τεράστιο... τεράστιο φόβο μέσα. Τι είναι αυτό μου. Οι ενοχές του έντεχνου? Οι ενοχές ενός γιατί ανθρώπου... Γιατί η έντεχνη έχετε μια... Δεν θα πω, μωρέ. Να σου πω, δεν το νιώθω έτσι. Εμένα οι φίλοι μου, οι έντεχνοι, οι αγαπημένοι μου που έχουν κάνει κάτι τραγουδάρες απίστευτες και οι πολλοί φίλοι μου που τα τραγούδια τους θα μείνουν και στους αιώνες των αιώνων να μην. Απλά δεν υπήρχε αυτή η οικειότητα στην τηλεόραση. Ούτε εγώ την είχα την οικειότητα αυτή στην τηλεόραση. Όμως και αυτά τα τραγούδια δεν πρέπει να ακούγονται. Ναι. Δεν πρέπει να ακούμε και στα μέσα μαζικής ενημέρωσης δεν πρέπει να πάρουν ένα χώρο και αυτά τα τραγούδια τα τόσο όμορφα που μπορεί να φέρουν και τον κόσμο σε επαφή με το πιο βαθύτερό του κομμάτι. Νομίζω ότι αυτό είναι πολύ σημαντικό. Ναι. Και ότι πρέπει να συμβεί και νομίζω ότι πλέον η εποχή μας το ήθελε αυτό. Ναι. Το θέλει η εποχή μας. Το θέλει, εσύ... το θέλει η ανθρώπινη ψυχή να πάει και πιο βαθιά, να πάει και λίγο και πίεση. Ναι, λίγο. Ναι. Γιατί και είναι και μια εποχή που. Δηλαδή, τραγουδάνε πίεση ο κόσμος και δεν το ξέρει την πίεση. Ο Θεοδωράκης μελοποίησε πίεση, Γκάτσος. Αυτή είναι η Ελλάδα, η πραγματική Ελλάδα είναι αυτή. Ναι, αυτό με το Voice όλο που λες όμως τι σχέση έχει. Απόλυτη. Το Voice είναι ένα τηλεοπτικό προϊόν. Όχι, δεν το είδα εγώ έτσι ποτέ. Πώς το είδες? Εγώ εκεί πέρα γνώρισα φωνάρες. Φωνάρες όμως. Στην καριέρα σου έκανε καλό? Νιώθεις ότι σε πήγε ένα βήμα παραπέρα? Ναι, βέβαια. Σε έκανε πιο γνωστή? Σε ανθρώπους που μπορεί να ξέρει ένα κομμάτι, ας πούμε, δύο? Σίγουρα. Κοίτα να σου πω, η τηλεόραση, το ξέρεις πάρα πολύ καλά. Είναι... Μπαίνεις στο σπίτι, στα σπίτια του κόσμου. Είναι σαν να... Γεια σου, είμαι η Μελίνα. Ναι. Τι κάνεις, είσαι καλά? Οι γιαγιάδες, τα παιδάκια, οι γονείς, μανούλες, πατεράδες, νέα παιδιά, όλες οι ηλικίες. Μας αγκάλιασαν. Ναι. Γιατί νομίζω ότι μπήκαμε με πολύ σεβασμό. Ναι. Και δεν το νομίζω, μου το λένε όλοι οι φίλοι μου. Και όλοι οι άνθρωποι καινούργοι που συναντάω και που γνωρίζω. Και όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά και έξω από τη χώρα μας. Και έξω από την Ελλάδα, την ομογένεια. Σαφώς η τηλεόραση σε γνωρίζει καλύτερα στον κόσμο και συστήνεσαι καλύτερα. Θεωρώ ότι... Είναι καλό αυτό πάντα. Όλοι... Εξαρτάται, εξαρτάται. Δηλαδή, θέλω να σου πω, τη Χαρούλα Αλεξίου δεν την ξέρουμε. Με τον τρόπο αυτό. Τον Νταλάρα που θαυμάζει δεν τον ξέρουμε. Δηλαδή, είναι άλλες οι εποχές. Δεν ξέρω, μια σκέψη κάνω. Ξέρεις, δεν έχω κάτι στο μυαλό μου, αλλά σκέφτομαι ότι όλους αυτούς που θαυμάζουμε δεν τους ξέρουμε. Εγώ ούτε σε συνεντεύξεις αναλώνονται, ούτε παπαράτσι στα περιοδικά κάνουν, ούτε φωτογραφίζονται στον κήπο τους, ούτε. Δεν ξέρουμε, δεν κάνουν τίποτα από όλα αυτά. Πού το ξέρεις εσύ? Δεν ξέρω τι κάνουν τα Λάρα και Χαρούλα. Με τον Δημήτρη του Μητροπάνου έχουμε βγει φωτογραφίες στον κήπο του Κακό, είναι αυτό. Θέλω να σου πω, ρε παιδί μου, ότι είναι άλλοι κανόνες που ίσχυαν παλιά, άλλο είναι τώρα. Δεν ξέρω τι είναι καλύτερο. Τι χτίζει το μύθο σου καλύτερα? Για μένα δεν είναι τίποτα. Δεν ισχύει αυτό. Θα σου πω κάτι. Θα το πω. Αυτά που λες τώρα, έτσι. Το μύθο που λέμε το χτίζουμε ή δεν το χτίζουμε θα δείξει άμα θα κρατηθεί μύθος και άμα θα γίνει μύθος και άμα τέλος πάντων. Δεν με νοιάζει εμένα αυτό, πώς να σου το πω. Εμένα με ενδιαφέρει να ζήσω τη ζωή μου. Θα ξαναζήσω. Εμένα μ' άρεσε και το έκανα. Δηλαδή πρέπει να σου δώσω. Δεν κατάλαβα. Εμένα μ' άρεσε και το έκανα. Και τα παιδιά αυτά, τα τραγούδια αυτά, ξέραν έντεχνα τραγούδια που εγώ δεν τα ξέρα. Συγγνώμη κιόλας που εγώ, ας πούμε, είμαι. Βουτάω μέσα στα τραγούδια και τρελαίνομαι με τα τραγούδια. Πεθαίνω.
Να σου πω, τον εαυτό σου τον έβλεπες διαφορετικά τηλεοπτικά? Δηλαδή από την πρώτη σεζόν στη δεύτερη, από το πρώτο επεισόδιο στο τελευταίο, έβλεπες και εσύ να αλλάζεις? Βέβαια. Καταρχάς, την πρώτη χρονιά δεν είχα δει καθόλου Voice, νομίζω. Την πρώτη χρονιά δεν είδα τίποτα. Δεν το βλέπεις? Ποτέ. Από φόβο? Από όλα. Εσύ πώς είδες τον εαυτό σου στη συνέχεια, καλύτερο, όταν τον είδες, πια, όταν από την πρώτη μέρα που αποφάσισες και είπες τώρα θα το δω, δεν θα φοβηθώ, θα με δω, πώς ήσουν? Αφυπνισμένη. Είχες πονηρευτεί ήδη. Σαν να ξύπνησα. Αλήθεια. Σαν να κοιμόμουν, σαν να ζούσα σε μια άλλη ζωή που πάλι ζω σε αυτή τη ζωή. Ναι. Σε αυτό το συννεφάκι πάντα θα ζω, γιατί είναι αυτό που νομίζω ότι με κάνει αυτό που είμαι. Ναι. Και αυτό που είμαι δεν μπορώ να τα αρνηθώ, την ουσία μου και αυτό που είμαι εγώ. Αφυπνίστηκα όμως, άνοιξε τα μάτια μου, δηλαδή... άνοιξε ένα κομμάτι ακόμα του ορίζοντά μου. Είδα πράγματα, γνώρισα και άλλους καλλιτέχνες και από άλλους χώρους που δεν τους ήξερα και είδα ότι όλοι τελικά έχουμε τις ίδιες ανάγκες, έχουμε τις ίδιες αγωνίες, σε όποιο χώρο και να είμαστε. Τρελό μυαλό. Αυτό το έχω καταλάβει καθόλου εδώ στον καναπέ μαζί σου. Καταλαβαίνω, δεν μιλάω με έναν άνθρωπο έτσι πολύ συνηθισμένο. Δεύτερον, αυτό που έτσι κι αλλιώς είχα καταλάβει από καιρό είναι ότι μπαλατζάρεις, ρε παιδί μου. Μια είσαι από εκεί, μια είσαι από εκεί. Δηλαδή, ναι, μεν στη μουσική κάνεις αυτές τις επιλογές που μπράβο σου που τις κάνεις. Σου πάνε κιόλας, η αλήθεια είναι. Μου αρέσει πάρα πολύ να φτιάχνω ρούχα. Τι είναι να φτιάχνω? Να φτιάχνω. Σχεδιάζεις? Ναι. Ναι. Πού είναι τα ρούχα σου? Καλά, τώρα ξεκινάω. Αλήθεια? Μια μικρή τέτοια. Αλλά... μια μικρή βιοτεχνία. Όχι, όχι, απλά, όχι, θα σου πω τι, πώς το έχω σκεφτεί, ναι, για να καταλάβεις τι ακριβώς εννοώ. Έχω σχεδιάσει 5 ρούχα, να το πω. Ναι. Ένας πολύ καλός μου φίλος, ένας κοινός μας φίλος μαζί με τον Διονύση, ναι, ο φίλος μου Πάνος ο Σταυριανός, που είναι πλέον μένει στο Μαϊάμι και σχεδιάζει εκεί ρούχα και κάνει, έχει κάνει τη δουλειά που αγαπάει πάρα πολύ. Με πήρε μια μέρα τηλέφωνο και μου ζήτησε να σχεδιάσω 5 ρούχα. Ναι. Εμένα, επειδή μου αρέσει πάρα πολύ αυτό, του λέω, μωρέ, τώρα ξεφεύγω από την ιδιότητά μου, τι θα αρχίσω να σχεδιάζω ρούχα, να κάνω τώρα, μήπως ξεφεύγω πολύ. Και απ' την άλλη λέω, μα μου αρέσει τόσο πολύ, γιατί να μην το κάνει? Δηλαδή, ναι, αν μου βγαίνει εμένα προσωπικά, ναι, ποιο είναι το κακό? Ποιος το κρίνει αυτό? Ποιος το κρίνει ότι είναι κακό? Είσαι κοκέτα, κοπέλα. Μ' αρέσει, ναι. Και βάφεσαι και φτενίζεσαι και προσέχεις και... Στην καθημερινότητά μου δεν βάφομαι, βαριέμαι, ναι, πάρα πολύ, δεν βάφομαι. Ναι. Αφήνω το πρόσωπό μου να ανασάνει. Ναι. Αλλά είμαι κορίτσι που προσέχει τον εαυτό του. Η γυναίκα που προσέχει τον εαυτό της, δηλαδή που ασχολείται με τον εαυτό της, που το φροντίζει και δεν τον αφήνει, δεν τον παραμελεί. Εννοείς και με προσέχεις και τι τρως και τι κάνεις? Ναι, και... γυμνάζομαι, προσέχω τι τρώω. Ήσουν λίγο πιο βαριά κάποτε? Βέβαια. Ναι. Όταν δεν πρόσεχα καθόλου το τι τρώω. Ναι. Τώρα έχω ξεπεράσει τα... Τώρα που είσαι σε πολύ ψηλό στάδιο. απλά έχω δοκιμάσει πάρα πολλές μεθόδους. Εσύ λοιπόν είχες δοκιμάσει πολλές διατροφές, πολλές δίαιτες και έχεις κάνει και πράγματα για να χάσεις κιλά. Τι, ή για την ναι, έχω κάνει κατά καιρούς δίαιτες. Και τελικά από τις δίαιτες που έχω κάνει, αυτό που έχω καταλήξει είναι ότι το πιο σημαντικό είναι αυτό που λέγανε οι αρχαίοι, ημών πρόγονη. Το νους υγιής, εν σώματι υγιή, είναι ότι φροντίζω τη διατροφή μου, δηλαδή τρώω το πρωινό μου, τρώω το δεκατιανό μου, τρώω το μεσημεριανό μου, τρώω το ενδιάμεσο και το βραδινό μου. Δηλαδή, τρώω. Εσύ τι έγινε και άλλαξες? Τι έκανες και άλλαξες? Καμιά φορά συμβαίνει στη ζωή κάτι και μας αφυπνίζει. Τίποτα. Είδα την εικόνα μου και δεν μου άρεσε. Ναι.
Την εικόνα αυτή γιατί την δημιούργησες? Γιατί μου αρέσει το φαΐ. Καλά. Ναι, κάτι άλλο είναι τώρα. Δεν καταλαβαίνεις ότι... Ναι. Μου αρέσει πάρα πολύ το φαγητό και μαγειρεύω και πάρα πολύ καλά. Ναι. Και την πατάς. Και αυτό είναι πρόβλημα. Ναι. Καμιά φορά είναι πρόβλημα. Κυρίως όταν έχεις φίλους καλούς στο σπίτι και θες να τους ικανοποιήσεις, να φάνε, να... Είμαι λίγο έτσι, τέτοιο παιδί. Τώρα σ' αρέσει η εικόνα σου? Τώρα είμαι μια χαρά με την εικόνα μου. Είμαι σε καλό δρόμο. Έχει σημασία η εικόνα σου ή είναι τώρα μέσα, τα μάτια μας βλέπουν ό,τι θέλουν να δουν? Έχει σημασία το μέσα από την εικόνα. Ναι. Το μέσα σου καλά είναι? Το μέσα μου είναι καλά. Αυτό έχει σημασία. Το έξω το φτιάχνεις. Το μέσα είναι το πιο σημαντικό. Με τα αγόρια πώς θα πας? Έχετε περάσει και καλύτερες στιγμές, να υποθέσω. Υπήρξαν και πολύ ωραίες στιγμές, οφείλω να ομολογήσω. Αυτό τώρα την περίοδο που διανύουμε... Θα δείξει. Θα δείξει. Πώς σου φάνηκε όταν είδες τον εαυτό σου στα μίντια, με κουτσομπολιό? Εσύ, ένα αθώο κορίτσι από τον Πόντο. Πού βρέθηκες να είσαι παπαράτσι φωτογραφία και... Ξέρεις, υπάρχει και αυτή η κριτική, ρε παιδί μου, που γίνεται στη τηλεόραση, στην επιλογή σου. Τα κάνεις καλά, δεν τα κάνεις καλά. Γιατί το κάνεις έτσι? Δεν έπρεπε να το κάνεις έτσι. Γιατί διάλεξε αυτό και όχι εκείνο? Πώς σου φάνηκε όταν ήσουν να... Όταν πρωταγωνίστρια? Ούτε το κατάλαβα. Είχα τόσα πολλά πράγματα στο κεφάλι μου, πραγματικά. Είχα τόση αγωνία για τα παιδιά. Είχα τόση αγωνία. Δηλαδή, το έζησα τόσο έντονα όλο το voice εγώ. Δηλαδή, νομίζω ότι όλοι μας το ζήσαμε έντονα. Που ούτε καν. Δηλαδή, μία που όταν τα πρωτοείδα είχα σοκαριστεί και το κουβέντιασα με τη φίλη μου τότε, την Κατερίνα. Τη φίλη μου. Ναι. Την αγαπημένη μου που είναι πάντα κοντά μου. Φίλη αγαπημένη. Και μία που μου είπε, σε παρακαλώ πάρα πολύ, μην ασχοληθείς καθόλου. Έχουμε δουλειά. Δηλαδή, ποιος θα βάλει στα battles? Είχα άλλα πράγματα. Ναι. Δηλαδή, είχαμε. Δεν είναι εύκολη η τηλεόραση, ρε παιδάκι μου. Εγώ νομίζω ότι ήταν εύκολο πράγμα. Ρε παιδί μου, ο κόσμος νομίζω ότι η τηλεόραση είναι κάτι πολύ απλό, κάτι πολύ εύκολο. Εγώ εκεί πέρα είδα τους ανθρώπους. Δηλαδή, δεν είχαν. Μετά λέμε εμάς για εμάς προσωπική ζωή. Αν εμείς δεν έχουμε προσωπική ζωή, τι να πει ο κόσμος που είναι όλη τη μέρα στην τηλεόραση? Όλη τη μέρα είναι εκεί πέρα. Πια εδώ πέρα φρέσκε μαμά και το παιδί της δεν το βλέπε. Δηλαδή. Ναι. Πολύ, πολύ. Εντάξει. Σκέφτηκες ότι. Θα μου πεις. Γιατί τώρα εγώ να είμαι στο στόχαστρο? Όχι. Τα διάβαζες αυτά που γράφανε? Όχι, όχι. Τα κουτσομπολιά? Όχι. Τα ξέρω. Επειδή έβγαινες και με κάποιον τότε, δεν ήσουν μόνη σου. Τα είχα δει, ναι, τα είχα δει, τα είχα δει. Και τι είπες? Στην αρχή σοκαρίστηκα και μετά απλά δεν έδωσα σημασία. Οι γονείς σου τα έδανε? Ευτυχώς οι γονείς μου είναι τόσο τέλειοι γονείς. Ναι. Να τους έχει ο Θεός καλά. Ούτε, δεν, οι γονείς μου ξέρουν πάρα πολύ καλά ποια είναι. Περισσότερο από τον καθένα. Ναι. Ξέρουν πολύ καλά τι παιδί έχουν, ξέρουν πολύ καλά τι άνθρωπος είμαι, ξέρουν πολύ καλά αν έχω ξεφύγει ή όχι, ξέρουν. Ναι, ναι, ναι. Δεν έχουμε. Να είναι γεροί, να είναι καλά. Αυτό εύχομαι μόνο για τους γονείς μου και για όλους τους γονείς του κόσμου. Εσύ οικογένεια θες να κάνεις? Το έχεις δηλαδή στο κεφάλι σου αυτό? Είναι. Πιστεύω ότι η οικογένεια για κάθε γυναίκα, για κάθε άνθρωπο, είναι μια ολοκλήρωση. Νιώθω ότι κι εγώ σαν άνθρωπο, σαν γυναίκα, σαν προσωπικότητα, κάποια στιγμή, αν ο Θεός ευλογήσει και όλα πάνε έτσι όπως τα ονειρεύομαι, θα κάνω και μια οικογένεια. Οικογένεια όμως, όχι... Να είχαμε να λέγαμε. Θέλω να οικογένεια πολύ ιερό, το ξέρεις πολύ καλά. Και για τους Πόντιους και για όλο τον κόσμο είναι ιερό πράγμα η οικογένεια. Και πώς θα το κάνεις? Είμαστε Έλληνες, είμαστε Έλληνες. Ναι, ναι. Δεν είμαστε Σουηδούς, ας πούμε. 16 έφυγες από το σπίτι και δεν με νοιάζει. Βρες τα νίκια σου, τα αυτά σου, τα όλα μόνο. Το έχεις φανταστεί, δηλαδή έχεις φανταστεί τον εαυτό σου με μωρό, ας πούμε? Α, πολλές φορές. Πώς θα είσαι? Πώς θα είμαι? Πάρα πολύ καλή. Μαμά. Νομίζω ότι θα είμαι, ξέρεις τι, θα είμαι βλέποντάς με. Πώς συμπεριφέρομαι στο σκύλο μου που με κάνει ό,τι θέλει. Ναι. Νομίζω ότι θα είμαι πάρα πολύ καλή μαμά, αλλά μάλλον λίγο. Θα με κάνει ό,τι θέλει, ας πούμε, αυτό. Ναι, ναι. Μη θυμώσεις. Αυτές τις φωτογραφίες που ανεβάζεις στο Instagram, που πας και κάνεις duck face, γιατί τις κάνεις? Μ' αρέσει.
Τι σ' αρέσει? Δεν σ' αρέσει. Έλα μωρέ Μελίνα, όχι. Γιατί? Γιατί είσαι πιο όμορφη κανονικά. Εμένα μου αρέσει να κάνω τέτοια. Έχω μία φίλη που κάνει κάτι άλλο. Εμένα μου αρέσει αυτό.